Καταρχήν, η Κόσκο έχει πάρει το μεγαλύτερο λιμάνι της Ανατολικής Μεσογείου, τον Πειραιά, για να κερδοφορήσει, καταπατώντας περιβαλλοντικούς όρους προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής. Δηλαδή, επεκτείνεται με εργοτάξια στην περιοχή του Κερατσινίου για να φτιάξει βυθοκορήματα, τα οποία θα τα μεταφέρει στο Ιμπειραϊκή, την ωραιότερη περιοχή του Πειραιά. Είναι μια περιοχή περιπάτου, ξεκούρασης, στην κυριολεξία έρχονται και από άλλες περιοχές και όμως θα το μετατρέψει σε τουριστικό λιμάνι, δηλαδή σε βιομηχανική περιοχή. Ήδη από την κατασκευή προκαλεί προβλήματα και θολώνοντας τα θαλάσσινα νερά και δε σέβεται την πολιτιστική κληρονομιά με τον τάφο του Θεμιστοκλή και κινητοποίησης εργαζομένων σωματείων και του εργατικού κέντρου υπάρχει ενάντια στις επεκτάσεις και τις καταπατήσεις και τις παραβιάσεις της Κόσκο και ερωτήσεις στη Βουλή από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που απαντήσεις δεν μας δίνουν. Το λέω λοιπόν ότι το κινέζικο μονοπόλιο δεν σέβεται τίποτε στην κυριολεξία. Πάνω απ' όλα έχει τα κέρδη του που κάθε χρόνο τραβάνε την ανηφόρα. Βεβαίως υπάρχουν καταδίκες και κινητοποίησεις από όλους, όμως δεν φτάνει αυτό. Δεν μπορεί να υπάρχουν παραβιάσεις, ακόμα και από τη Συμφωνία Παραχώρησης, και να μην παίρνουν μέτρα από την κυβέρνηση και από τις κυβερνήσεις. Και θέλω επιπλέον να σας πω ότι την καταστροφή της Πειραϊκής για να φτιάξει τουριστικό λιμάνι προβλήτα τα έχει πάρει με έγκριση από το Ταμείο του ΕΣΠΑ, δηλαδή με κοινοτικά λεφτά που θα μπορούσαν να πάνε για σχολεία, για νοσοκομεία, για άλλες υποδομές που εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες. Άρα και τσάμπα το φτιάχνει ουσιαστικά, αλλά και καταπατάει βασικές περιβαλλοντικές αρχές. Να θυμίσω ότι έχουν σταματήσει οι εργασίες, γιατί έχουν καταφύγει στα δικαστήρια. Το Συμβούλιο Επικρατείας έχει παγώσει την όλη διαδικασία, μέχρι να αποδειχθεί οι βυθοκορήσεις και στα κυβότια που φτιάχνουν τι υλικά είναι και βεβαίως αυτά που πηγαίνουν, τα απορρίμματα δηλαδή, μεταξύ Σαλαμίνας και Αίγινας να μην προκαλούν μόλυνση του θαλάσσινου νερού που θα περάσει στη διατροφική αλυσίδα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα βάσανα. Βλέπετε, όλες οι αποφάσεις των κυβερνήσεων είναι υπέρ των επιχειρηματικών ομίλων, εγχώριων ή ξένων. Στο Κερατσίνι, πολλές φορές πνίγονται από αποπνικτικές οσμές, τσούζουν τα μάτια, δεν μπορούν να αναπνεύσουν. Στα σχολεία τα παιδιά δεν τα βγάζουν για διάλειμμα, κλείνουν τα παράθυρα. Γιατί υπάρχουν ορισμένες βιομηχανίες και κυρίως η Oil One που παράγει αέρια και μέσα από επιστημονική έρευνα, δηλαδή τεκμηριωμένα χειροπιαστά αποτελέσματα και του Αστεροσκοπίου Αθηνών και του Δημόκρητου, αποδεικνύει υπερβολικά ύψη στις μετρήσεις του βενζολίου που είναι καρκινογόνο. Αυτές λοιπόν οι αποφάσεις είναι γνωστές και ρωτάμε, η κυβέρνηση τι έκανε? Και η αιτία είναι η δεξαμενές αποβλή των πετρελοειδών που χρηματοδότησε και έδωσε άδεια η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα διαμαρτύρονται, που δείχνει την υποκρισία τους, αλλά και τη σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που παρά τα χειροπιαστά αποτελέσματα ερευνητικών ιδρυμάτων δεν παίρνει κανένα μέτρο. Και εδώ μπορεί να υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κερατσινίου, αλλά θέλει και δράσεις. Είναι δίκαιες οι κινητοποιήσεις και των κατοίκων και των φορέων, συχνές, συχνότατες, με ένα αίτημα, με την κατάσταση της συγκεκριμένης βιομηχανίας.
και δεν φτάνουν όλα αυτά. Υπάρχουν πολύ οξυμένα προβλήματα, τα οποία θα επιδεινωθούν στο άμεσο μέλλον, σε ό,τι αφορά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε δύο σταθμούς επεξεργασίας απορριμμάτων, οι οποίοι δεν είναι νόμιμοι, όμως έχουν πάρει μία παράταση λειτουργίας για 3 χρόνια. Είναι ο ΣΜΑ, σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων, του Πειραιά και του Περάματος. Του Πειραιά είναι στο Σκιστό, απέχει περίπου 1,5 χιλιόμετρο από τα σχολεία και είναι σε περιοχή προστατευόμενη του όρου Σεγαλαίου. Και υπάρχει και ο ΣΜΑ του Περάματος, που ουσιαστικά είναι μέσα σε οικιστική περιοχή, δίπλα από το ΕΠΑΛ, δηλαδή δίπλα από σχολείο. Εμείς στη Βουλή το καταψηφίσαμε. Πρέπει να κλείσουνε ή να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Αντί γι' αυτό, η περιφέρεια, ξεκινώντας από την περίοδο της κυρίας Δούρου και συνεχίζοντας με το σημερινό Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη από τη Νέα Δημοκρατία, προχωράνε στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων στο Σκιστό. Μεγάλης δυναμικότητας, εκατοντάδων χιλιάδων τόνων. Προσέξτε όμως που υπάρχει διαφορά και η αντίρρηση. Πάνε λοιπόν με μορφή ΣΔΙΤ, που σημαίνει ότι ένας επιχειρηματίας θα κερδίσει πάρα πολλά λεφτά και βεβαίως θα πληρώσουν οι δημότες μέσα από δημοτικά θέλη, να δημιουργήσουν εργοστάσιο καύσης, δηλαδή παραγωγή και εδώ νέων αέριων, πράγμα απαράδεκτο και προκλητικό. Γιατί, γιατί υπάρχει δυνατότητα να έχουν έλεγχο διαλογής στην πηγή, να διαχωρίζουν ορισμένα υλικά όπως το γυαλί, το αλουμίνιο, το χαρτί και ίσως και άλλα και να κάνουν επεξεργασία και τελικά να μένουν ελάχιστα απορρίμματα που μπορεί να ανταθάβει κανείς στη γη χωρίς να προκαλούν πρόβλημα. Αντί γι' αυτό λοιπόν επιλέγουν εργοστάσιο καύσης και μάλιστα με τη μορφή του ΣΔΙΤ. Παρόλο ότι υπήρξε ένα ομόφωνο ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Κερατσινίου. Δυστυχώς αυτό δεν υλοποιείται και από τη Δημοτική Αρχή στη δράση. Δεν πρέπει να το αποδεχτεί. Ήδη υπάρχουν πολύμορφες κινητοποιήσεις σε όλη την περιοχή με φορείς, σωματεία, ποδηλατοδρομίες, συνεπώς, μέχρι να εμποδίσουν ένα ακόμα χώρο παραγωγής που είναι αερίων σε βάρος της δημόσιας υγείας να φτιαχτεί. Η Β' Πειραιά έχει ακριβώς αυτό το ζήτημα της εργατογειτονιάς. Δηλαδή, όταν χτυπήσεις μία πόρτα, σου την ανοίγουν. Επίσης, έχει αυτό το εργατικό κίνημα που εκφράζεται σε μεγάλο βαθμό στο λιμάνι. Ξέρετε, όταν το λιμάνι πέρασε στην Κόσκο, υπήρχε σιγή νεκροταφείου. Με τι κόπο οι εργαζόμενοι, που ήταν εργολαβικοί, δηλαδή κεφάλια παίρνανε, οργανώθηκαν, φτιάξανε σωματείο και θα σας πω τη μοναδική εμπειρία όταν κάνανε την πρώτη τους απεργία στην Κόσκο. Είναι νέα παιδιά, 25άρικα, που αν θέλετε είχαν ζήσει όλη τη δεκαετία των μνημονίων. Δεν ξέρουν από μεγάλους αγώνες κι όμως πετύχανε την πρώτη απεργία και συνεχίσανε σε όλες τις απεργίες που παίρνουν μέρος. Στην Κόσκο κλαίγανε, αγκαλιαζόντουσαν και κλαίγανε. Είναι αυτό το μεγαλείο ότι ναι, εγώ την εργατική μου δύναμη δεν μπορώ να την πουλάω με τέτοιες ξεφτυλισμένες τιμές. Καταφέρανε και υπογράψαν συλλογική σύμβαση και βεβαίως συνεχώς διεκδικούν. Το μονοπόλιο της Κόσκο δεν μένει με σταυρωμένα τα χέρια.
κάποιο εξεργοδοτικό σωματείο, βλέπετε, εκβιάζει, χρησιμοποιεί όλα αυτά τα εργαλεία για να κάμψει το ηθικό τους. Όπως ξέρετε, οι αγώνες παίρνουν ανάταση και προχωράνε μπροστά.